Γεια σας φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο κανάλι μας. Σήμερα θα ασχοληθούμε με τη συναρμολόγηση των κομματιών του τεύχους νούμερο 30 από το Wismark της Cassette στην 1200. Σε αυτό το τεύχος έχουμε άλλο ένα κομμάτι από το σκάφος του πλοίου που μπαίνει από τη δεξιά πλευρά και μετά θέλουμε άλλα δύο για να συμπληρωθεί και το τέταρτο τμήμα του σκάφους του πλοίου που αποτελείται, το κάθε τμήμα αποτελείται από 5 κομμάτια. Λοιπόν, τώρα θα βάλουμε το κομμάτι αυτό στη δεξιά πλευρά. Αυτό το κομμάτι πιάνει σε 3 σημεία με 3 βίδες. Θα βάλουμε αυτές τις 3 βίδες. Να τις σφίξουμε εντελώς στην αρχή και μετά μόλις τις βάλουμε για τις 3 θα τις σφίξουμε εντελώς. Βάλαμε τις 2 βίδες, τώρα θα βάλουμε και την τρίτη και τώρα θα σφίξουμε και τις 3 βίδες. Τώρα μπορώ να σας δείξω πως έχει γίνει ο σκάφος του πλοίου μέχρι αυτή τη στιγμή. Βάλαμε και το κομμάτι από τη δεξιά πλευρά, έτσι φαίνεται, και από την αριστερή πλευρά, και τώρα αφού τελειώσαμε με τη συναρμολόγηση του κομματιού από το σκάφος του πλοίου θα συνεχίσουμε με διάφορα κομμάτια που μπαίνουν στην υπερκατασκευή. Λοιπόν, και αφού τελειώσαμε από τη συναρμολόγηση του κομματιού από το σκάφος του πλοίου, θα πάρουμε αυτή την υπερκατασκευή που έχουμε φτιάξει μέχρι τώρα, που αποτελείται από 3 κομμάτια, και σε αυτό το τεύχος θα βάλουμε το ένα από τα 2 αποστασιόμετρα. Αυτό, όπως μπορείτε να δείτε, αποτελείται από 5 κομμάτια, είναι αυτά εδώ τα 3. Αυτά τα 2 τα έχω ενώσει, που είναι η βάση του αποστασιόμετρου. Υπάρχουν και άλλα 2 μικρά κομμάτια που θα τα δούμε στη συνέχεια. Τώρα σε αυτό το κομμάτι να σας πω ότι έχω ενώσει τα 2 κομμάτια μεταξύ τους, τα έχω κολλήσει και όπως μπορείτε να δείτε έχω εξαφανίσει και την ένωση που αφήνω αυτά τα 2 κομμάτια να τα ενώσουμε μεταξύ τους, τύβοντάς τα με γυαλόχαρτο, πρώτα με 800, μετά με 1000 και μετά με 2000, για να γίνει όσο πιο λίγα γίνεται η ένωση και να μην φαίνεται η ένωση μεταξύ των 2 κομματιών. Τώρα αφού πάρουμε τη βάση θα βάλουμε το πάνω μέρος σε αυτές τις 2 υποδοχές που βρίσκονται αριστερά και δεξιά, κοιτάζοντας αυτό το τμήμα που εξέχει που μπαίνει προς το εμπρός μέρος, θα είναι αντίστοιχο με την κεφαλή που θα βάλουμε στο πάνω μέρος, η οποία έχει 3 μικρά εξοκόμματα, όπως βλέπετε σε αυτό το σημείο, τα οποία μπαίνουν προς τα εμπρός. Έτσι θα βάλουμε λίγη κόλλα στο πάνω μέρος. Και μετά θα τοποθετήσουμε κομμάτι, και για να είμαστε σίγουροι ότι κόλλησε μπορούμε να το βάλουμε και πολύ γρήγορη υγρή κόλλα. Όπως βλέπετε κολλήσαμε το πάνω μέρος, τώρα έχουμε να βάλουμε και 2 μικρά κομμάτια που μπαίνουν σε αυτές τις 2 υποδοχές, αριστερά και δεξιά. Σαν δείξω αυτά τα 2 μικρά κομμάτια, δεν ξέρω πόσο φαίνονται. Αυτό το τμήμα με τα 2 μικρά εξοργώματα πρέπει να κοιτάζει προς τα εμπρός. Και αυτά τα 2 μικρά κομμάτια ξεχωρίζονται και τα 2, το ένα μπαίνει αριστερά και το άλλο δεξιά, για να μπορούν να κοιτάνε προς τα εμπρός.
Τώρα να βάλουμε το αριστερό κομμάτι. Όλο λίγη κόλλα. Να το πιάσουμε με μια λαβίδα. Και όπως βλέπετε, αυτή είναι η θέση του κομματιού. Τώρα το κοιτάμε και από την πάνω πλευρά και δεξιά-αριστερά αν είναι ευθεία τοποθετημένο. Και αυτές οι δύο μικρές ακύρες να κοιτάζουν προς το μέρος που είναι αυτές οι τρεις τέτοια μικρά καπάκια στο κιλά που έχει πάνω αυτό το κομμάτι. Οπότε μέσα σε αυτό το κομμάτι έχω τονίσει και τις λεπτομέρειες με γόσο σκούρο γκρι, όπως εγώ σε κάνω και στα υπόλοιπα κομμάτια του πλοίου. Τώρα θα βάλουμε και το κομμάτι από τη δεξιά πλευρά. Βάλαμε και το κομμάτι της δεξιάς πλευράς. Έτσι δείχνει το οστασιόμετρο. Να τοποθετήσουμε όλα τα κομμάτια. Θα είναι αυτά τα δύο κομμάτια να είναι τοποθετημένα ευθεία δεξιά-αριστερά και πάνω κάτω. Και αφού βάλουμε και αυτά τα δύο κομμάτια, θα πάρουμε όλο αυτό και θα το τοποθετήσουμε σε εδώ την υποδοχή. Βάλουμε λίγη κόλλα. Θα κρατήσουμε λίγο το κομμάτι μέχρι να πιάσει κόλλα. Και μπορούμε να το ενισχύσουμε για λίγο. Κάτω πλευρά. Και έτσι φαίνεται το αποστασιόμετρο της δεξιάς πλευράς μετά την ολοκλήρωση της θερμολόγησης. Τώρα μπορείτε να δείτε όπως φαίνεται και τα υπόλοιπα κομμάτια των υπερκατασκευών. Αυτά έχω τονίσει όλες τις λεπτομέρειες και έχω βάψει και όλα τα φινιστρίνια των υπερκατασκευών. Μπορείτε να το δείτε και από την αριστερή πλευρά. Όπως φαίνεται και από την επάνω πλευρά. Λοιπόν, αυτή ήταν η συναρμολόγηση των κομματιών του τεύχους νούμερο 30 από το βίσμα της Κασέτς Νέα 200. Αν σας αρέσουν τα βίντεό μας, κάντε μια εγγραφή και πατήστε και ένα like και θα τα ξαναπούμε πάλι με τη συναρμολόγηση των κομματιών του τεύχους νούμερο 31. Ευχαριστώ για την παρακολούθηση. Γεια σας.